Καλησπέρα σας. Είναι Πέμπτη, είναι η εκπομπή Ταλτσεβέδος στον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Σας ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση, τεχνικά προβλήματα μας καθυστέρησαν λίγο, αλλά είμαστε γενικά στο χρόνο μας. Το θέμα της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε Ελλάδα και το εξωτερικό, είναι ο τουρισμός, μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Αν θυμάστε, πριν 2 χρόνια είχαμε μιλήσει και, αν θέλετε, είχαμε κάνει και μια πρόβλεψη που τελικά έγινε και νόμος του κράτους για τις εναλλακτικές μορφές του τουρισμού. Είναι ένα παρακλάδι του αγροτουρισμού. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και βρίσκει σάρκα και οστά και στη χώρα μας. Δεν θα μπορούσε να μην είναι κοντά μας ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνώστης πάνω στο θέμα. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του που μας χαρίζει τον χρόνο, τον κύριο Λόλης Παναγιώτης, Food and Beverage, ο οποίος μας εξηγήσει και την ειδικότητα. Καλησπέρα, κύριε Λόλη. Πολύ καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα στους ακροατές μας και στους όσους μας παρακολουθούν. Η ειδικότητα του Food and Beverage, για να είμαστε έτσι λίγο πιο απλοί, έχει να κάνει με την ολιστική παρακολούθηση ενός ξενοδοχείου από την συνεργασία που έχει ο χώρος με τους προμηθευτές, με το συντονισμό όλων των επιμέρους τμήματων ενός ξενοδοχείου και βέβαια με το χώρο του εστιατορίου, από την πρόσληψη, από την επιλογή πρόσληψη του προσωπικού μέχρι την εκπαίδευσή του. Βέβαια, να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη ειδικότητα διαφέρει από χώρο σε χώρο ανάλογα με τον όγκο και το πόσο μεγάλο είναι μια επιχείρηση. Το συναντάμε σε εστιατόρια, είναι αυτός ο οποίος λέμε κάνει τη γενική οργάνωση του εστιατορίου σε συνεργασία πάντα μετά με το μέτρ και με τον σεφ. Μάλιστα. Να δώσουμε να πούμε 2 πράγματα για την έννοια του εινοτουρισμού, ο οποίος αποτελεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί παρακλάδι του άγροτου τουρισμού, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις. Εστιάζει σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία είναι η παραγωγή του κρασιού. Πρόκειται δηλαδή για ένα ταξίδι στον κόσμο του κρασιού, το οποίο το απολαμβάνουν οι επισκέπτες, συνδυάζοντας το παράλληλα με τις διακοπές τους. Σκοπός του εινοτουρισμού είναι η επαφή των ξένων επισκεπτών με την εινοπαραγωγή και όσοι επιθυμούν να γίνουν μελλοντικοί καταναλωτές, πραγματοποιώντας αγορές κρασιού από τις συγκεκριμένες περιοχές. Ο τουρίστας παρακολουθεί τη διαδικασία και δοκιμάζει τη γεύση των κρασιών, αλλά αν θέλει μπορεί να λάβει μέρος και στη διαδικασία της συγκομιδής των σταφυλιών για να έχει έτσι μια πλήρη εικόνα. Κύριε Λόλη, πότε άρχισε η ανάπτυξη του εινοτουρισμού? Η ιστορία ποικίλει από περιοχή σε περιοχή, βέβαια. Να τονίσουμε εδώ ότι σε μια περιοχή της Αμερικής, των ΗΠΑ, την Napa Valley, δηλαδή στην Καλιφόρνια, εκεί που γνωρίζουμε ότι βγαίνουν εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, έχουμε το 1975, βέβαια να τονίσουμε εδώ, όχι μόνο από τους εινοπαραγωγούς, αλλά έγινε μια συνολική προσπάθεια διαφήμισης και προώθησης του εινοτουρισμού. Την επόμενη χρονιά είχαμε στο Παρίσι τον παγκόσμιο διαγωνισμό κρασιού, που ουσιαστικά είναι η αφετηρία αυτής της έκρηξης που λέγεται εινοτουρισμός. Μετά πάμε στην Ισπανία, εκεί που στην Καταλωνία επίσης με εξαιρετικά κρασιά προσπάθησαν να συνδυάσουν τις όμορφες παραλίες με τον εινοτουρισμό και με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονταν κάθε χρόνο την Ισπανία, και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίχθηκε και προχώρησε και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήταν παράληψή μου πριν, και ζητώ συγγνώμη, στον κοινό μας φίλο που ήταν και η αιτία, τον κύριο Μιχάλη Πανά, που τον ευχαριστώ γιατί χάρη σε εκείνον ήταν η αφορμή και η αιτία που εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας. Ίνος φέρνει καρδίαν και ο Ίνος ενώνει τους ανθρώπους, τους φέρνει πιο κοντά, ενώνει τα αισθήματα και τα συναισθήματα και όλοι γίνεται μια παρέα.
Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα απλώς θα πούμε κάποια πράγματα στο θέμα μας και κάποιες προτάσεις, ιδέες, κάποια tips ή οδηγίες προς τους φίλους ακροατές και καταναλωτές, ώστε να, εγώ θα έλεγα, όπως λέω για τον εαυτό μου, θα γίνουμε, ίσως να γίνουμε λίγο πιο συνειδητοί καταναλωτές για να μιλήσουμε για το κρασί, γιατί, συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό, κύριε Λόλη. Αν ξεκινήσουμε από την ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι το σήμερα, είναι μια μεγάλη διαδρομή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, η ιστορία του κρασιού. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορούμε να κάνουμε κρασί, πού, και θα πούμε και άλλα κάποιες λεπτομέρειες παρακάτω, για να φτάσει το κρασί στο ποτήρι του καθενός μας. Είτε είναι αυτό, είναι λευκό, ροζέ ή κόκκινο, και θα εξηγήσουμε και μετά κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Έχει μια μεγάλη διαδρομή. Γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά από την εκπομπή μας, φέρνουμε ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα το θέμα. Εμείς απλώς βάζουμε την επικεφαλίδα, θέλοντας έτσι να συνδυάσουμε αυτό που είπαμε και σε άλλη μας εκπομπή, τη γνώση αλλά και την ψυχαγωγία, αν θέλετε. Προσπαθούμε λίγο σε τέτοιες περιόδους όπως είναι η σημερινή και όχι μόνο, να δώσουμε μια άλλη νότα στην καθημερινότητα. Ας κλείσω την παρένθεση και ας έρθω όμως στο σήμερα, όπου η βιομηχανία γύρω από τον εινοτουρισμό έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και χαρακτηριστικά στις ΗΠΑ, 27 εκατομμύρια ταξιδιώτες ή το 17% των Αμερικανών που κάνουν ταξίδια αναψυχής έχουν ασχοληθεί με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαγειρική και το κρασί. Εδώ θέλω να κάνω μια αναφορά που έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή μας, ότι υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύεται και με τα στοιχεία που αναφέραμε και πούμε και κάποια ακόμη, ότι στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία υπάρχει η τάση του, ιδιαίτερα ως προς τη χώρα μας αλλά όχι μόνο, το να υπάρχει μια δραστηριότητα όπου θέλουμε να επισκεφτούμε έναν τόπο, πέρα να δούμε αξιοθέατα, ιστορία, ήθη, έθιμα, να γνωρίσουμε την καθημερινότητα, και αυτό γίνεται μια επιδίωξη του κόσμου που ζει, αναπνέει στην περιοχή που θέλουμε να επισκεφτούμε, αναζητούμε και μια δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που προτείνουν και μεγάλοι tour operator είναι και η επίσκεψη σε αμπελώνες. Αυτό θα το συναντήσουμε και στην Αμερική και στην Ιταλία, όπου το ποσοστό είναι περίπου 5 εκατομμύρια ταξιδιώτες, οι οποίοι αποφέρουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για σημαντικά και ίσως και τεράστια ποσά. Ένα άλλο κομμάτι που στη χώρα μας δεν το έχουμε δει τόσο πολύ ζεστά, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά γίνονται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα και όχι τόσο σε ενίσχυση του κράτους. Στη χώρα μας επίσης έχουμε μια ανάπτυξη, αλλά κυρίως από οργανωμένα εινοποιεία με σύγχρονες υποδιαγραφές, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμη και επισκέπτες. Εδώ έχουμε την πρόταση ότι υπάρχει δυνατότητα, εκτός από μια μονοήμερη εκδρομή, όπως σας είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή που είχαμε παρουσιάσει για την Ανατολική Αττική, τις δυνατότητες σε εινοποιεία ευρύτερα στα Μεσόγεια και όχι μόνο, όπου μπορεί να συνδυαστεί μια μονοήμερη εκδρομή σε έναν αμπελώνα και να γνωρίσουμε όλο το φάσμα, αυτό που λέμε, από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση του κρασιού. Είναι το πιο κοντινό, αλλά υπάρχει και άλλη δυνατότητα με κάποια πακέτα που προσφέρουν τουριστικά πρακτορία χαμηλού κόστους. Να φανταστείτε ότι, και μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, με 14 ευρώ μπορείτε να κάνετε μια επίσκεψη, 14 με 20 ευρώ, και να δοκιμάσετε τουλάχιστον 1 με 2 κρασιά. Γενικά, ο νεοτουρισμός είναι πλέον ιδιαίτερα αναπτυγμένος σε όλες τις συνοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Η διασύνδεση της παραγωγής του κρασιού με τον τουρισμό είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για την προβολή του προϊόντος, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να το γνωρίσει, να ενημερωθεί για τις ποικιλίες των σταφυλιών που χρησιμοποιεί κάθε τόπος και με βάση αυτές να μπορέσει να διακρίνει τις γεύσεις.
Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να μπορέσει κάποιος να διακρίνει τις προτιμήσεις του για το κρασί και να καταλήξει στην επιλογή που του αρέσει. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται η νοοπαραγωγή σε όλες τις χώρες του κόσμου και δημιουργείται ζήτηση για νέα προϊόντα, βελτιώνοντας την πορεία των εισαγωγών της κάθε χώρας. Κύριε Λόλη, ποιες είναι οι δραστηριότητες του εινοτουρισμού? Κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπατε πριν, πολύ σωστά, μιλάμε για οργανωμένα εινοποιεία. Οι δραστηριότητες λοιπόν είναι η προσέλκυση οργανωμένων γκρουπ τουριστών, οι οποίοι έρχονται σε μια χώρα για να κάνουν τις διακοπές τους και επισκέπτονται λοιπόν οργανωμένα εινοποιεία, στα οποία μπορούν επίσης, πολύ σωστά όπως είπατε, να μείνουν και μία και δύο και τρεις μέρες και να παρακολουθήσουν από την αρχή πώς γίνεται η διαδικασία δημιουργίας του κρασιού. Δηλαδή να συμμετέχουν στον τρίγο, να δουν το σταφύλι το οποίο μαζεύεται από το αμπέλι και κατόπιν μετά στο εινοποιείο. Εκεί να δουν όλη τη διαδικασία εινοποίησης και βέβαια μπορούν να έχουν και ενεργό ρόλο στη διαδικασία, εάν το επιθυμούν. Να δουν δηλαδή τα βήματα για να φτάσει το σταφύλι να γίνει κρασί. Εδώ επιτρέψτε να πω, επειδή έχει τύχει να πεις γι' αυτό κάποιους αμπελώνες, είναι η χαρά του εινοποιού και του αμπελουργού όταν έχει επισκέπτες, όταν έχει επισκέπτες, ναι, γιατί είναι σαν να δείχνει το παιδί του, το παιδί του πώς μεγαλώνει, πώς αναπτύσσεται και πραγματικά στα μάτια, δεν θα αναφέρω για να μην γίνει θεωρηθεί διαφήμιση ενός εινοπαραγωγού, πραγματικά πώς ένιωθα τον άνθρωπο, τη ζέση που είχε να μεταφέρει τη γνώση του πώς το σταφύλι, πώς γίνεται το σταφύλι και πώς φτάνει να γίνει κρασί στο ποτήρι. Κλείνω την παρέθεση, ζητώ συγγνώμη για την παρέθεση. Όχι, παρακαλώ, κοιτάξτε, είναι τόση μεγάλη η χαρά του να ασχολείσαι με τη φύση, γιατί το κρασί είναι ένα κομμάτι της φύσης, που πραγματικά από αναφορές που έχουμε, πραγματικά μαγεύονται οι περισσότεροι των τουριστών οι οποίοι επισκέφτονται τέτοιες περιοχές. Επίσης, είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσουμε ως χώρα το τουριστικό μας προϊόν και τις πωλήσεις μας. Γιατί αυτοί οι τουρίστες. Και βέβαια και την παραγωγή, του ίδιου του προϊόντος. Ασφαλώς, γιατί είναι εν δυνάμει καταναλωτές αυτοί και οι οικογένειές τους, είτε αγοράζοντας το κρασί στον τόπο παραγωγής, είτε με αυτόν τον τρόπο κάνοντας εξαγωγές. Και νομίζω ότι είναι ένας κλάδος του τουρισμού ο οποίος έχει πολύ μεγάλη δυναμική και μεγάλη ανάπτυξη. Να τονίσουμε εδώ και το εξής, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε μόνο για το κρασί τόση ώρα. Μην ξεχνάμε ότι, τουλάχιστον στη χώρα μας, το κρασί πάει πάντοτε με το φαγητό. Αυτή η σύνδεση της τοπικής κουζίνας με το κρασί που παράγει ο τόπος είναι μια φοβερή και μοναδική εμπειρία. Θέλω να στείλω, μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον αγαπητό φίλο Γιάννη Γαβαλά, σεφ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει προσπάθεια και νομίζω το έχει επιτύχει να φέρει την κυκλαβίτικη κουζίνα πιο κοντά με τοπικά προϊόντα, καταπληκτικά. Τώρα μιλάω μόνο για την κυκλαβιτική κουζίνα. Φανταστείτε τώρα να πιάσουμε μόνο να συζητάμε για κάθε περιοχή της χώρας. Θέλουμε εκπομπές. Μην ξεχνάμε, κύριε Κωνσταντινίδη, το αναφέρουμε αυτό, ότι ειδικά στη χώρα μας, επειδή οι περιοχές μας έχουν κάθε μία, αν μπορώ να το πούμε έτσι, ξεχωριστό μικροκλίμα. Φανταστείτε λοιπόν τι συνδυασμοί τοπικών δεσμάτων με κρασί μπορούν να γίνουν και τι μπορούμε να κερδίσουμε από όλο αυτό. Είναι δηλαδή μοναδικός αυτός ο τρόπος προσέγγισης. Άρα μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης του εινοτουρισμού. Ακόμα θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε πολύ, πολύ σημαντικές δυνατότητες. Το προϊόν αυτό μπορεί να το συνδέσουμε πολυεπίπεδα και με τις άλλες μορφές του τουρισμού. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας πεδίο δόξης λαμπρό. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε το κρασί ως προς το χρώμα, τις ποικιλίες, το έδαφος, κλίμα κτλ? Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουμε σε μία... Βέβαια,
θα ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους μας ακροατές ότι απλώς θα κάνουμε μια μικρή αναφορά. Βεβαίως. Γιατί αν θέλαμε να πάρουμε κάθε κομμάτι θα θέλαμε ατελείωτες ώρες και μέρες. Να το πούμε έτσι αναφορικά γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και να πούμε εδώ ότι σίγουρα οι περισσότεροι γνωρίζουν το κρασί χωρίζεται σε λευκό, ροζέ και κόκκινο, ξινό, γλυκό κτλ. Όμως, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε το εξής, ότι το κρασί, η δημιουργία ενός κρασιού επηρεάζεται καταρχάς από την περιοχή, από τις κλιματολογικές συνθήκες, από το έδαφος, ακόμα και από τον άνεμο που φυσάει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η Ελλάδα λόγω πολλών διαφορετικών περιοχών, δηλαδή διαφορετικά μικροκλίματα, παράγονται διαφορετικά είδη κρασιών, αν θέλετε, μέσα από τις ποικιλίες και τον τρόπο της συνοποίησης, έτσι. Θεωρούμε λοιπόν ότι βασικά οι κατηγορίες είναι αυτές, λευκό, ερυθρό, ροζέ, αλλά όλες όμως αυτές έχουν διαφορετικές, θα συναντήσουμε διαφορετικές εναλλακτικές όσον αφορά την εινοποίησή του, αλλά και τον τρόπο που μπορεί κάποιος να το πιει. Και βεβαίως έχει μεγάλη σημασία, θα πάμε και παρακάτω, ο τρόπος που γευόμαστε το κρασί και πώς πρέπει δηλαδή να το διαχειριζόμαστε. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε διεθνείς διακρίσεις σε αμπελώνες, σε κρασιά, σε διακεκριμένες ετικέτες κρασιών και σε διεθνείς διαγωνισμούς τροφίμων και ποτών. Όλα αυτά βέβαια είναι στοιχεία που αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες, φίλους του κρασιού και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθούν παραγωγικά για τη χώρα μας. Πώς όμως θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, αυτή η λεγόμενη διασύνδεση? Η διασύνδεση γίνεται πάντοτε σε συνάρτηση, μην το ξεχνάμε αυτό, με το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή η σύνδεση που θα έχουμε του κρασιού με τα γκρουπ τουριστών που έρχονται και σε συνδυασμό πάντοτε με τη διαδικασία εινοποίησης αλλά και της ντόπιας κουζίνας. Πρέπει να δώσουμε μία έμφαση σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Δηλαδή, επίσκεψη των τουριστών οργανωμένα σε εινοποιία, σε συνδυασμό με την δοκιμή, αν θέλετε, εδεσμάτων τοπικού χαρακτήρα και βεβαίως όλα αυτά γίνονται πάντοτε με την προβολή και διαφήμιση. Είναι ένα πλάνο το οποίο περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Άρα δημιουργούμε μια τουριστική αγορά η οποία αποτελείται από τουρίστες με ειδικό προφίλ επισκέπτη. Ασφαλώς. Έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα οποία σχετίζουν με την γαστρονομία, όπως πολύ σαν, και τη γευσιγνωσία κρασιών κάθε τόπου. Όσοι από αυτούς είναι λάτρες των ποιοτικών κρασιών, και εδώ θα σταθώ λίγο, θα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το κάτι παραπάνω για να το απολαύσουν. Εδώ μου γεννιέται η απορία, γιατί διάβασα και σε βιβλιογραφία, τι θεωρούμε ποιοτικό κρασί? Είναι κάτι υποκειμενικό ή μπορούμε να δώσουμε ένα χαρακτηρισμό γενικότερο? Καταρχάς, ποιοτικό κρασί είναι το κρασί το οποίο δεν έχει... κάπου διάβασα βιβλιογραφία για να βοηθήσω στην κουβέντα και ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Να ξεφύγουμε γιατί μας έκανε πολύ κακό η ρετσίνα τη δεκαετία του 70 μέχρι το 90 περίπου για να φτάσουμε σε καλλιέργειες ποικιλιών. Και εδώ είναι το ερώτημα από τα τελευταίες δεκαετίες μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που λέμε ποιοτικό κρασί? Καταρχάς έχει γίνει πολύ μεγάλη εξέλιξη στην Ελλάδα στο κομμάτι της εινοποίησης του κρασιού. Έχουν μπει νέες ποικιλίες. Πώς γίνεται λοιπόν, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα κρασί ποιοτικό? Καταρχάς το χαρακτηρίζουμε από την αυστηρή, τηρώντας αυστηρά τους κανόνες εινοποίησής του. Ξεκινάει από τον τρόπο που καλλιεργείται στους αμπελώνες, τις προδιαγραφές που απαιτούνται, οι οποίες είναι διεθνείς, και βέβαια τη διαχείριση του σταφυλιού όταν κατά τη διαδικασία της συγκομιδής, της μεταφοράς του στον εινοποιείο και της εινοποίησής του. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές παγκόσμιες, τις οποίες ευτυχώς από ό,τι βλέπουμε στην Ελλάδα τις τηρούν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και κρασιά στην Ελλάδα εξαιρετικής ποιότητας. Να τονίσουμε δε κάτι το οποίο τεχνικά δεν το έχουμε αναφέρει. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ακολουθούμε τους βασικούς κανόνες εινοποίησης,
Και έχουμε ένα κλίμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εξαιρετικά κρασιά. Έχουμε ενοποιούς με βαθιά γνώση του αντικειμένου και επίσης πρέπει να παρατηρήσω κάτι το οποίο ίσως πολλοί να μην το βάζουμε πολύ υπόψη μας. Η αγάπη του ενοποιού για το προϊόν του. Το αμπέλι είναι ζωντανός οργανισμός. Το κρασί είναι ζωντανός οργανισμός. Γεννιέται μέσα από την επαφή που έχει ο ενοποιός, ο αμπελιουργός με το κρασί. Μεταφέρει την αγάπη του και την ενέργειά του και αυτή περνάει μέσα στο κρασί, όσο και αν αυτό ακούγεται λίγο οξύμορο. Να επισημάνουμε ότι εάν για την ανάπτυξη του ενοτουρισμού, αν γίνει ένα συνδυασμός συνεργασιών μεταξύ ενοποιείων, τουριστικών πρακτορείων και ξενοδοχειακών μονάδων, νομίζω ότι θα έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά αναφέρεται το κομμάτι της προβολής και του στρατηγικού marketing. Αλλά συνδυαστικά διεθνή φεστιβάλ γευσιγνωσίας κρασιού, προβολή των δραστηριοτήτων της συνοπαραγωγής στα ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε χώρα του κόσμου είναι ένας ακόμη τρόπος ανάδειξης. Νομίζω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται στοχευμένες τέτοιες προσπάθειες, τουλάχιστον μέχρι το 19, γιατί το 20 είναι μια δύσκολη χρονιά που διανύουμε και λόγω της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, αρχίζει να γίνεται συνειδητοποίηση και στους ξενοδόχους, αλλά και να αποτελεί μια εναλλακτική μορφή πρότασης των τουριστικών πρακτορείων. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε και πολύ σωστά είπατε, αναφέρατε ότι στην Ιταλία νομίζω ότι φτάνει, δεν ξέρω στα πόσα δις ευρώ φτάνει τα έσοδα του ενοτουρισμού για την εθνική τους οικονομία. Έτσι. Επισκέφτονται την Ιταλία 5 εκατομμύρια τουρίστες για να κάνουν ενοτουρισμό. Δεν μιλάμε τώρα για το τι γίνεται στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που εκεί μιλάμε, πρέπει να αγγίζει, αν δεν κάνω λάθος, τα 27 δισεκατομμύρια τα έσοδα που έχουν από τον ενοτουρισμό. Έτσι, είναι τρομερό, τρομερά τα νούμερα. Να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, φίλε, την εκπομπή, γιατί μερικές φορές, χωρίς να το ξέρουμε, έχουμε προλάβει να αναφέρουμε γεγονότα. Έτσι, χωρίς να το ξέρω και διαβάζοντας, είμαστε προπομπός μιας μεγάλης εκδήλωσης που γίνεται κάθε χρόνο, μια ιδιωτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλων που παράγουν κρασί. Διοργανώνεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου, άρα είμαστε λίγες μέρες πριν τη διοργάνωση, που ευχόμαστε να συμβεί, ή τουλάχιστον το χειρότερο σενάριο, έστω και διαδικτυακά, η Ευρωπαϊκή ημέρα ενοτουρισμού, με στόχο την προώθηση επισκέψεων σε ενοποιεία στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Ειλικρινά, όταν σκεφτούμε να κάνω αυτό το θέμα, δεν το ήξερα και σας το έχω ξαναπεί ότι από αυτή την εκπομπή ξαναμαθαίνω ιστορία, γεωγραφία και μαθαίνω ενδιαφέροντα πράγματα και γνωρίζω εκπληκτικούς ανθρώπους, όπως σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε τον κύριο Λούλη. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά ας πάμε λίγο σε πιο πρακτικά θέματα, έτσι να γίνω και πιο ενδιαφέροντα και για τους φίλους μας ακροατές, αλλά θεωρώ και το θέμα του ενοτουρισμού είναι μια άλλη πρόταση από την εκπομπή μας, γιατί η εκπομπή έχει και ταξιδεύοντας στον κόσμο. Ταξιδεύοντας λοιπόν, αναζητάς νέα πράγματα, νέες δραστηριότητες, κεντρίζεις το ενδιαφέρον σου να μάθεις πράγματα που ίσως να μην είχες φανταστεί, κεντρίζεις τα συναισθήματά σου. Τι πρέπει όμως να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ποια σειρά, ας πάμε σε ένα εστιατόριο, ποια σειρά σερβιρίσματος σε ένα εστιατόριο. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε να πάρω τη σκυτάλη από αυτό που είπατε πριν, ότι πράγματι έχουμε κάνει εξαιρετικά βήματα στο κομμάτι του κρασιού. Έχουμε εξαιρετικές ετικέτες από πολύ καλούς παραγωγούς, αυτό δεν το συζητάμε. Και μικρούς παραγωγούς. Και μικρούς παραγωγούς. Να πούμε το εξής τώρα, ότι πηγαίνοντας λοιπόν ένας καταναλωτής σε ένα εστιατόριο, έχοντας λοιπόν στο μυαλό του να διαλέξει ένα μενού,
Βεβαίως είναι φυσικό το μενού που θα διαλέξει, είτε αυτό είναι κρέατα, είτε αυτό είναι ψάρια, να φροντίσει το κρασί που θα επιλέξει να ταιριάζει με το μενού του. Είτε δηλαδή θα πρέπει να έχει στο μυαλό του το κρασί, ώστε να προσαρμόσει το μενού στο κρασί που θα πιει, ή να ξέρει από πριν το μενού για να επιλέξει το κρασί που θα διαλέξει. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη συμβουλευτική προσέγγιση του σομελιέρ ή του ανθρώπου ο οποίος τον εξυπηρετεί. Άρα λοιπόν πάμε και στο άλλο κομμάτι, τις γνώσεις που έχουν οι άνθρωποι που εξυπηρετούν το κοινό. Ο καταναλωτής λοιπόν, ξεκινάμε από αυτό. Να μπορεί να άρα παντρέψει... πρέπει να πούμε και στον κόσμο κάποιους ιδανικούς συνδυασμούς φαγητού με... Ναι. Με τι κρασί, αν φανε λευκό, κόκκινο ή ροζέ. Ναι, ναι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να τα γνωρίζουμε για να μπορούμε όσο γίνεται και να πούμε και κάτι ακόμα επίσης, ότι καλό είναι να γνωρίζουμε τις θερμοκρασίες που πίνεται έτσι, το κρασί μας. Πείτε να σας πω μετά λοιπόν, μια βασική, γρήγορη ιστορία. Είναι βασική προϋπόθεση. Για να γελάσουμε και λίγο. Γνωρίζουμε λοιπόν καταρχάς ότι το λευκό κρασί, ειδικά σε χώρες... Πέστε μου, δεν έχετε φέρει και θερμόμετρο σήμερα. καλή ερώτηση. λοιπόν, όχι, δεν έχω φέρει. Είναι λοιπόν ιδανικό να ξέρουμε ότι το κρασί πίνεται, το λευκό πίνεται στους 12 με 14 βαθμούς το κρασί στην Ελλάδα. Γιατί οι νότιες χώρες... Εγώ σήμερα θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι, ναι. Θα κάνουμε ένα ωραίο, θα το πω λίγο μπασκετικά, ένα passing game ο ένας τον άλλον. Βεβαίως. Μα λένε, εντάξει, ας είναι κρύο και ότι να είναι. Έχουμε μεγάλη, πολύ... σε αυτό, καλά κάνετε και μου το είπατε, αλλοιώνεται η γεύση του κρασιού. Όταν το κρασί δεν είναι στη θερμοκρασία που πρέπει, και προσέξτε, όχι μόνο που θα το πιει κάποιος, αλλά περισσότερο ρόλο παίζει η θερμοκρασία που συντηρείται το κρασί. Και πώς το συντηρούμε το κρασί. Και πού το συντηρούμε το κρασί. Δεν μπορείς λοιπόν να συντηρήσεις το κρασί σου όπου συντηρείς τα υπόλοιπα προϊόντα σου. Ούτε μπορείς να το βάλεις, γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτά τα φαινόμενα μαζί με τα αναψυχτικά σου. Επειδή έχετε την εμπειρία, θέλω έτσι κάποια πιπεράτα να μου πείτε μέσα σε κουζίνες που έχετε δει. Να βλέπεις τώρα το κρασί, το εμφιαλωμένο κρασί της λίστας. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, τα πιπεράτα. Τα οποία τα έχουν βάλει, ας πούμε, μέσα στο ψυγείο που έχουν τα κρέατα. Ή στο ψυγείο που έχουν τα λαχανικά. Το κρασί πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι ένα ευγενές ποτό το οποίο καλός ή κακός απορροφά όλες τις οσμές του περιβάλλοντος του. Να ρωτήσω, η διάταξη σε ένα χώρο ψήξης των κρασιών. Η διάταξη βεβαίως στο κρασί πρέπει να είναι κάθετο. Δεν πρέπει να στέκεται κάτω. Θα και να... επίσης, ενώ λευκά τα ροζέ ή κόκκινο. Ξεχωριστά τα λευκά, ξεχωριστά τα ροζέ και το κόκκινο βεβαίως μόνο του σε ειδική θηρίδα. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει να βρέχει το φελός οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε αυτό. Και τα κόκκινα κρασιά θα πρέπει να είναι σε σημείο το οποίο είναι ήσυχο. Καλό είναι τα κρασιά να μην υπάρχει θόρυβος δίπλα τους, γιατί... Ακόμα και αν αυτό μας κάνει εντύπωση, επηρεάζεται η υφή του, η γεύση του, το άρωμά του από το θόρυβο και από τις κακές συνθήκες. Ούτε θόρυβος, ούτε κακοποίηση του κρασιού. Επίσης, προτείνω στους καταναλωτές όταν αγοράζουν ένα εμφιαλωμένο κρασί της αρεσκίας τους, να φροντίζουν να, αν μπορούν να το καταναλώνουν όλη τη φιάλη, γιατί ειδικά για τα λευκά κρασιά, όταν το λευκό κρασί οξυδώνεται, δηλαδή έρχεται σε επαφή με τον αέρα, με την πάροδο του χρόνου αρχίζει και αλλοιώνεται η γεύση του. Τα λευκά κρασιά λοιπόν θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μην έρχονται σε επαφή άμεση με το οξυγόνο. Μα αν το κρατάμε πολύ καιρό το κρασί, δεν είναι καλύτερο? Φυσικά και όχι. Βεβαίως και όχι. Είναι η γενική εντύπωση. Είναι μύθος αυτός. Κοιτάξτε να δείτε. Τέτοιας ποιότητας κρασιά τα οποία οριμάζουν με την πάροδο των ετών είναι ελάχιστα στον παγκόσμιο χάρτη. Συνήθως τα κρασιά είτε είναι λευκά είτε είναι ροζέ είτε είναι κόκκινα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 2 έως 3 χρόνια από τη στιγμή της συνοποίησής τους. Ειδικά για τα λευκά πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώνονται μέσα στον πρώτο χρόνο. Άρα λοιπόν όταν αγοράζουμε ένα λευκό κρασί θα πρέπει να οπωσδήποτε να παρατηρούμε το έτος συνοποίησης και να το καταναλώνουμε άμεσα. Να φέρουμε ένα παράδειγμα για τους καταναλωτές
ως προς το ράφι, πάω αύριο να αγοράσω και πού να το αγοράσω? Κοιτάξτε, πολύ καλή ερώτηση. Τι θα πρέπει να κοιτάξω δηλαδή? Καταρχάς θα ξεκινήσουμε ότι όπως και οποιοδήποτε άλλο προϊόν, έτσι και το κρασί που είναι ένα ευαίσθητο και ευγενές προϊόν, το οποίο επηρεάζεται από τις μετακινήσεις, από τον ήλιο, από την κακοποίηση, καλό να είναι να επιλέγουμε προϊόντα τα οποία θα μας τα δώσουν οι ειδικοί. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε την έρευνα αγοράς ενός κρασιού από εξειδικευμένους χώρους. Αυτές είναι οι κάβες. Οι εξειδικευμένες κάβες που ξέρουν να προτείνουν και να αποθηκεύουν και να διατηρούν ένα κρασί. Και το πώς θα το καταναλώσει κάποιος, επίσης μπορούμε να συμβουλευτούμε τον ειδικό. Λευκό κρασί, είμαστε στο 2020. Mm-hmm. Τι χρονιά πίνουμε? Φυσικά τη φετινή. Δεν πίνουμε του 2019. Του 2019, αν δεν έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Θα το πιούμε, αλλά το λευκό κρασί πίνεται φρέσκο. Μοναδική διαφοροποίηση μπορούμε να πούμε σε κάποιες... Δεν πίνουμε την προηγούμενη χρονιά, δεν ισχύει αυτό, δηλαδή 19-20. 19-20 μπορείς να το πιείς, προτιμάται όμως τα κρασιά τα οποία έχουν υλοποιηθεί μέσα στο 20. Όσο πιο φρέσκο είναι το λευκό κρασί, τόσο επειδή καλύτερα. Επειδή είμαστε και κοντά στο... Τώρα δηλαδή έχουν τριγύσει, το λέω σωστά, αυτή την περίοδο. Σεπτέμβρη. Σε περισσότερες περιοχές. Άρα είμαστε πολύ κοντά. Άρα περιμένουμε το καινούριο, το φρέσκο. Το φρέσκο, το οποίο το λευκό πρέπει να είναι της χρονιάς που... Μέχρι τώρα όμως πίναμε, και εδώ θέλω να με διορθώσετε, ότι μέχρι το Σεπτέμβρη πίναμε χρονιά 19, το λέω σωστά? Ναι. Από εδώ και πέρα λοιπόν πρέπει να πίνουμε τη χρονιά που γίνεται ο τρίγος, που είναι η υνοποίηση του Σεπτεμβρίου. Εδώ συναντάμε στο ράφι, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ, χωρίς να αναφέρω ονόματα, όπου συνήθως τα μπουκάλια είναι όρθια. Λοιπόν, πολύ σωστή παρατήρηση και πολύ κάνετε και που το αναφέρατε, και δεν γίνεται μόνο στα σούπερ μάρκετ, γίνεται και στα μαγαζιά, σε πολλά εστιατόρια έχουν το μπουκάλι το κρασί όρθιο. Είναι μεγά λάθος. Το κρασί, όπως είπαμε, πρέπει να... Το κρασί... Είμαστε ζωντανή εκπομπή. Ναι. Το κρασί θα πρέπει, στο κρασί θα πρέπει να είναι να βρέχει το φελός, θα πρέπει να το έχουμε κάτω, γιατί ο φελός είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό κατά τη διαδικασία που πίνουμε το κρασί. Θα πρέπει λοιπόν να βρέχεται, και για λόγους βέβαια ασφαλείας, γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να πάμε να ανοίξουμε το κρασί μας και ο φελός να κοπεί. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αυτό βοηθάει σε αυτό που λένε... το ότι αναπνέει το κρασί. Το κρασί αναπνέει μέσω του φελού. Είναι η σύνδεσή του με την ατμόσφαιρα. Ουσιαστικά είναι, αν μπορούμε να πούμε, το φίλτρο του. Ή ο αναπνευστήρας του. Ο αναπνευστήρας του. Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε, είναι αξίωμα ότι θα πρέπει να είναι το μπουκάλι κάτω, έτσι ώστε να βρέχει το φελός. Άρα λοιπόν στα μαγαζιά και στις κάβες και στα σούπερ μάρκετ επιβάλλεται ο φελός να βρέχεται, δηλαδή το κρασί να είναι κάτω. Να πάω σε κάτι άλλο. Καταρχήν να ολοκληρώσουμε το λευκό κρασί. Εδώ στο λευκό έχουμε και, να πούμε, 2-3-4 χαρακτηριστικές ποικιλίες. Ναι, μπορούμε να πούμε, ειδικά στην Ελλάδα, που έχουμε μία μακρά παράδοση εινοποίησης. Ξεκινάμε δηλαδή ουσιαστικά από την εποχή της μεγάλης θαλασσοκράτηρας δύναμης στην Κρήτη, και συνεχίζουμε, και ποικιλίες οι οποίες έχουν απενεργοποιηθεί. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη βαθιά γνώση στο DNA μας του τι σημαίνει κρασί, και πιστεύουμε ότι ταιριάζει και στο ύφος και στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Έχουμε μια εξαιρετική ποικιλία, να πούμε κάποιες ποικιλίες ενδεικτικά, έτσι, για τους καταναλωτές. Έχουμε το αθύρι, έχουμε το μερλό, το οποίο είναι το ασύρτικο. Το μερλό, το οποίο είναι μια ποικιλία για κόκκινο κρασί, το οποίο είναι εξαιρετικό. Έχουμε το σαβινιόν μπλα. Πάμε και στη Μακεδονία να δούμε κάποιες ποικιλίες αναφορικά, θα σας πω, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Όπως το ξινόμαυρο. Ειδικά το ξινόμαυρο
θα πω μια προσωπική μου προτίμηση, το ξινόμερο του Αμιντέου, το οποίο για μένα είναι από το καλύτερα ξινόμερο που έχω δοκιμάσει. Έχουμε το Αθήρι, έχουμε το λευκό, το πολυποικιλιακό. Εδώ να δώσουμε ένα τύπο ακόμα στους καταναλωτές, ότι όταν βλέπουν ένα κρασί με μπουκέτο λουλουδιών, σημαίνει ότι είναι ένα κρασί το οποίο έχει μείνει στο μπουκάλι λίγο περισσότερο από ότι ένα απλό κρασί, άρα έχει περισσότερα αρώματα και αξίζει ίσως τον κόπο να το δοκιμάσουμε και να πάρουμε κάποιες γευστικές εμπειρίες από αυτό. Το Sauvignon Blanc, όπως το αναφέραμε, έχουμε το ροζέ το πολυποικιλιακό, και η χώρα μας βγάζει εξαιρετικές ποικιλίες ροζέ. Εδώ θα επιτρέψω να αφαιρώσω την κατηγορία ροζέ σε μια φίλη που μας ακούει, mm-hmm. την αγαπητή Μαρίνα, που ελπίζω να ανοίξουμε ένα πολύ ωραίο ροζέ που μου έχει υποσχεθεί. Κλείνω την παρένθεση. Ναι. Αλλά πρέπει να κάνω και κάποιες αφαιρώσεις σε φίλους οι οποίοι περιμένουν να ακούσουν με πολλή αγωνία και από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Κύπρο, που ήδη μου έχουν στείλει μηνύματα, και από την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Με πολύ αγάπη τους ευχαριστούμε που είναι πάλι κοντά μας. Να τονίσουμε δε επίσης ότι είπαμε για τα κρασιά, μην ξεχνάμε σε αυτή τη στιγμή. Και δε με ξεχνά ότι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και από το Ορλάντο. Τέλεια. Φτάσαμε Αμερική. Να μιλήσουμε ένα μικρό tips και για τα αφρόδη κρασιά, τα οποία είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία. Πριν τα αφρόδη, έχουμε μια άλλη που έχουμε επίσης πολύ καλά κρασιά. Είναι τα ημίγλυκα. Τα ημίγλυκα κρασιά, τα οποία. Και εδώ διορθώστε με αν κάνω. Όχι, είναι μια εξαιρετική κατηγορία. Έχει το δικό του ειδικό κοινό που το επιλέγουν πάρα πολύ. Και... Θα φέρω ένα παράδειγμα, αν και διορθώσουμε. Είναι το μοσκάτο τη Μοσκάτε Ντελιμνό, από τη Λίμνο. Λίμνο έχει βαθιά παράδοση στη δημιουργία κρασιών. Σήμερα δοκίμασε ένα κρασί το οποίο ήταν από την. Από τη Ζάκυνθο, το οποίο είναι βαρύ κρασί, το φτιάχνουν εκεί, ένα εξαιρετικό κρασί το οποίο για να το απολαύσεις θα πρέπει να πας στη Ζάκυνθο για να το πιείς, γιατί αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιοχές, ναι, πραγματικά, ναι. Είναι κρασί το οποίο αν δεν πας εκεί, θα πάνε το σχάρι, το κρασί που παράγει η Σαντορίνη, το Βυσάντο, το οποίο είναι εξαιρετικό κρασί. Το απολαμβάνεις και στην Αθήνα, αλλά έχει άλλη αίσθηση και άλλη γευστική εμπειρία όταν είσαι στην Σαντορίνη και το απολαμβάνεις. Είναι αυτό που λέτε, ότι και κάθε περιοχή έχει τα δικά. Δηλαδή το Ιόνιο έχει μία γκάμα κρασιών. Εμένα τώρα μου έρχεται πάνω σε χάρη η Ρομπόλα. Η Ρομπόλα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Τι συζητάμε. Είναι, ξέρετε κάτι, επειδή έχετε ταξιδέψει κι εσείς και εγώ έχω κάνει κάποιες γευσιγνωσίες σε περιοχές ανά την Ελλάδα. Είναι πραγματικά γευστική εμπειρία του να πας στην περιοχή που παράγει το συγκεκριμένο κρασί, όποιο είναι αυτό, και να το συνδυάζει με την τοπική κουζίνα. Θα ήταν παράληψή μου να μην πω μια καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δάσκαλό μου, τον κύριο Δημήτρη Χατζηνικολάου, μεγάλο δάσκαλο που χάρη σε εκείνον ανέπτυξα λίγο, και πρέπει να πούμε και εμείς εδώ, τις αισθήσεις, όραση, γεύση. Να το πούμε και αυτό, πολύ σωστή η πάσα. Να πούμε λοιπόν ότι για τους καταναλωτές, πώς δοκιμάζουμε ένα κρασί. Καταρχάς θα πρέπει να είμαστε απαλλαγμένοι από άλλες οσμές ή γεύσεις. Δηλαδή, απαραίτητο το στόμα μας θα πρέπει να είναι καθαρό. Ένα ποτήρι νερό δίπλα για να κάνουμε μία πλήση στο συστοματική κοιλότητα, για να είναι απαλλαγμένη από τυχόν άλλες μυρωδιές, όπως είναι το τσιγάρο κτλ. Καθώς και οι κυρίες να μην έχουν αρώματα ή δυνατόν να μην έχουν έντονο το κραγιόν. Βεβαίως. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία, μάλλον το τρίπτυχο δοκιμής ενός κρασιού, ξεκινάει από την όραση, από την όσφρηση και καταλήγει στη γεύση. Δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε λοιπόν ένα κρασί αν δεν συμμετέχουν και οι τρεις αυτές αισθήσεις. Δοκιμάστε, έχουν γίνει δοκιμές να κάνουμε δειγματοληψία σε κρασί χωρίς να βλέπουμε το χρώμα του, χωρίς να βλέπουμε τη διάβγειά του.
δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Άρα λοιπόν στην διαδικασία δοκιμής ενός κρασιού, όταν οι κατανοητές πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, συμμετέχουν και τρεις αισθήσεις. Γεμίζουμε το ποτήρι, στο 1/3 του ποτηριού αν πρόκειται για λευκό, και αυτό γιατί γίνεται, για να μπορούν όλα τα αρώματα να δουλέψουν και να εκφραστούν μέσα από το σωστό ποτήρι. Πρώτα το... Εδώ έχω απορία. Ναι, ναι. Έχω απορία. Ναι, ναι. Επίσης, ξέρω ότι υπάρχουν διάφορα είδη ποτηριών. Βεβαίως. Άλλο ποτήρι χρησιμοποιούμε στο λευκό, άλλο στο κόκκινο. Ασφαλώς. Είναι η μικρή του λίπα στο λευκό, πιο στενό το ποτήρι, μικρό το στόμιο. Ναι, ναι. Είναι γιατί ακριβώς τα πτυτικά που εμφανίζει ένα λευκό κρασί και τα αρώματά του είναι εντελώς διαφορετικά από τα κόκκινα. Ενώ στο κόκκινο έχουμε ένα ποτήρι πιο ανοιχτό, πιο λεγόμενο ανοιχτή του λίπα, να το πω κάπως έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη δημιουργία των κόκκινων κρασών συμμετέχουν πάρα πολύ και οι τανίνες. Οι τανίνες ουσιαστικά είναι μια χημική αντίδραση, η οποία δίνει στο λευκό κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα έχει στο κόκκινο, κάποια στιγμή τα οποία δεν τα έχει το λευκό. Γενικά το λευκό κρασί θα πρέπει, όπως σας είπα, να το βάζουμε σε ποτήρι συγκεκριμένο, να βάζουμε το 1/3 του ποτηριού, να συμμετέχει πρώτα η όσφρηση και μετά την όσφρηση πάμε στην, όραση και στην γεύση. Τα ροζέ σε τι ποτήρι? Στου λευκού. Του λευκού. Στου λευκού. Όσον αφορά τώρα τη γεύση, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, θα πρέπει να ξέρουμε ότι στη γλώσσα όλων μας υπάρχουν 4 βασικές περιοχές που μπορεί κάποιος να δοκιμάσει ένα κρασί. Ξεκινάμε από τον αισθητήρα του γλυκού, που βρίσκεται μπροστά στη γλώσσα μας. Πάμε μετά στο ξινό, το οποίο είναι λίγο πλάγια και πολύ κοντά στο γλυκό. Πάμε στο αλμυρό, το οποίο σε ένα κρασί δεν το αντιλαμβανόμαστε. Όταν υπάρχει αυτή η αλμυρή, αν θέλει, το αλμυρό συστατικό, το αντιλαμβανόμαστε όταν δεν υπάρχει. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια εμπειρία όσον αφορά τη δοκίμη κρασιών. Και τελευταία είναι το πικρό, το οποίο βρίσκεται στο πίσω μέρος της γλώσσας, γι' αυτό και το αντιλαμβανόμαστε τελευταίο. Μια ποικιλία, η μαλαγουζιά, τι αίσθηση έχει? Είναι πιο ήπιο κρασί, δηλαδή πιο φρουτόδες, πιο αρωματικό? Είναι ένα κρασί το οποίο είναι φρουτόδες, εξαρτάται βέβαια και τον ηνοποιό, έτσι. Μαλαγουζιά από μαλαγουζιά έχουμε διαφορά. Έχει έναν όγκο το οποίο δίνει μια ένταση φρουτόδης και γεμάτο σώμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τις προτιμήσεις μου μαλαγουζιά. Και συνοδεύει, για να πούμε και αυτό, για να πάμε και σε ένα άλλο παρακλάδι, κάθε κρασί θέλει και το ανάλογο φαγητό του. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε και να συνδυάσουμε ένα λευκό κρασί με ένα κόκκινο κρέας. Χρειάζονται για το λευκό κρασί, ένας ιδανικός συνδυασμός λοιπόν για το κρασί μπορεί να συνδυαστεί και για το βράδυ τώρα που καιρός κρυώνει, και για το γεύμα μας το μεσημέρι, αλλά και για το δείπνο μας το βράδυ. Τα λευκά κρασιά λοιπόν ταιριάζουν περισσότερο με λευκά κρέατα, αλλά και λευκές σάλτσες, καθώς επίσης και με ψάρια, αλλά και με φρούτα. Κρασιά τα οποία είναι αφρόδη, αλλά και λευκά με περισσότερα αρώματα λουλουδιών και φρούτων, ταιριάζουν με αυτά τα πιάτα που πούμε παρακάτω. Τα κόκκινα κρασιά θέλουν κόκκινο κρέας, αλλά και σκούρες σάλτσες. Θα δούμε λοιπόν εδώ να κάνουμε μια επανέμφεση ότι αν παρατηρήσετε πίνοντας ένα κόκκινο κρασί, πολλές φορές το στόμα μας γίνεται στιφό. Είναι το κρασί, σωστό, το, ναι, κρασί το οποίο έχει τις τανίνες που εμποδίζουν το σάλιο να κάνει αυτό που λέμε τη ζύμωση. Γι' αυτό αισθανόμαστε το στόμα μας στιφό. Είναι θέμα τανινών. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει περισσότερο με την προσωπική επιλογή του κάθε καταναλωτή και τι κρασί θέλει να επιλέξει. Επίσης πρέπει να καταργήσουμε και ένα μύθο όσον αφορά τις τανίνες. Δεν είναι αυτές οι οποίες προκαλούν πονοκέφαλο. Η εθυλική αλκοόλ είναι που προκαλεί τον πονοκέφαλο, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Και να δώσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα ότι πίνουμε και δεν μας πίνει ή καταπίνει το ενόπνευμα. Βεβαίως, καλά αυτό. Και επίσης μετά δεν οδηγούμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το κρασί είναι μια γευστική εμπειρία
εκ αρχαιωτά των χρόνων, εμείς οι Έλληνες το ξέρουμε πολύ καλά με τον κεκραμένο ίνο. Θέλω να πω από προσωπική εμπειρία, γιατί είμαι θειασότης και οπαδός του κρασιού περισσότερο από της μπύρας ή κάποιων άλλων ποτών. Ταιριάζει πάρα πολύ στο DNA του Έλληνα. Είναι ένα ευγενές ποτό. Το οποίο στέγεται και μόνο του με φαγητό και χωρίς φαγητό. Βεβαίως. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε εμείς ως λαός πλέον την κουλτούρα και τη γνώση της συνάντησής μας με ένα κρασί. Είμαστε όλοι οι νότιοι λαοί, και οι Ιταλοί και οι Γάλλοι στη Νότια Γαλλία και οι Έλληνες, αλλά και οι Αιγύπτιοι, γιατί από εκεί, να πούμε ένα τύπο, ότι από εκεί ουσιαστικά έχουμε αναφορές ότι ξεκίνησε η ινοποίηση, βρεθήκαν οι πρώτες ινοποιητικές συσκευές στον κόσμο. Έχουμε βαθιά κουλτούρα και έχουμε το DNA μας καταγεγραμμένο, το κρασί. Μην ξεχνάμε το Αμερικά Έπι και τις αναφορές που γίνονται εκεί. Να πούμε κάτι για τα ροζέ κρασιά, τα οποία τα έχουμε αφήσει. Θα πούμε. Ναι. Θέλω λίγο να πω ένα αστείο. Ναι, ναι, βέβαια. Για τη θερμοκρασία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό μου το έχει πει ο δάσκαλός μου πριν πολλά χρόνια, ο κ. Δημήτρης Χατζηνικολάου. Πάει κάποιος ο οποίος είναι λίγο πιο μοιημένος από τους καταναλωτές. Πάει σε ένα ωραίο εστιατόριο, λέει καλησπέρα σας, θα ήθελα να φάω κάτι ωραίο, λέει, το μενού, μάλιστα, έχετε λίστα κρασιών, βεβαίως κύριε, αλίμονο, δεν έχουμε λίστα κρασιών. Το θέλω, επιλέγει ένα λευκό κρασί, λέει θα ήθελα το συγκεκριμένο κρασί, λέει πολύ ωραία. Πηγαίνει ο σερβιτόρος, σου βρει, λέει παρακαλώ να προσέξετε πώς ανοίγετε το κρασί, γιατί για πολλά χρόνια νομίζαμε το να ανοίγουμε απότομα το κρασί ήταν για να εντυπωσιάσουμε ότι το κρασί είναι καλό άμα ανοίγεται ο παφλασμός αυτός. Ο καθηγητής μου τότε έλεγε ότι είναι ο λεγόμενος βιασμός του κρασιού. Έτσι, απόλυτα σωστό. Και μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά ότι είναι σαν να εκρήγνεται το ηφαίστειο της Σαντορίνης απότομα. Να πούμε δε ότι και αυτό και είναι μια πολύ, πολύ σημαντική πάσα αυτή που κάνετε τώρα, για να δούμε λοιπόν, και θα το πούμε πολύ σύντομα, πώς ανοίγεις ένα μπουκάλι κρασί. Έχω παρατηρήσει διάφορα φαινόμενα. Λοιπόν, το κρασί θα πρέπει 10 λεπτά πριν σερβιριστεί, αφού είναι πλέον σε θερμοκρασία που το έχουμε εκεί που πρέπει να το έχουμε, δεν το βάζουμε ποτέ στην κατάψυξη, γιατί το σοκάρουμε. Ένα ζεστό κρασί δεν μπαίνει ποτέ στην κατάψυξη, μπαίνει μόνο στη θερμοκρασία που επιβάλλεται. Για 10 λεπτά το έχουμε στη σαμπανιέρα μας με τον πάγο, το νερό, και προσθέτουμε και χοντρό αλάτι, το οποίο για πολλούς που δεν το γνωρίζουν διατηρεί η θερμοκρασία του πάγου σταθερή. Πολύ σωστό. Παίρνουμε λοιπόν το κρασί μας με την πετσέτα εννοείται και τα απαραίτητα εργαλεία. Προσοχή, όταν θέλουμε να ανοίξουμε το μπουκάλι το κρασί, ποτέ μα ποτέ δεν προσπαθούμε να τα ανοίξουμε από τον φελό. Είναι λάθος προσέγγιση. Κρατάμε το φελό σταθερό και γυρίζουμε τη βάση του μπουκαλιού. Έτσι ανοίγει το κρασί. Ανοίγει με σταθερές αρμονικές κινήσεις, ούτως ώστε να μην ακουστεί ο φελός καθόλου. Προϋπόθεση να ο φελός να είναι βρεγμένος. Αφήνουμε το κρασί, το προσφέρουμε στον πελάτη να το δοκιμάσει, έχουμε την πετσέτα του, και βέβαια στα λευκά κρασιά, επειδή δεν θέλουμε να έρθει σε επαφή με το οξυγόνο για πολλή ώρα, έχουμε το καπάκι μας και το κλείνουμε. Λοιπόν, λέει ο πελάτης, δοκιμάζει, λέει συγγνώμη, λέει, δεν έχει σωστή θερμοκρασία. Λέει, τι λέτε κύριε, λέει, στο ψυγείο ήταν. Λέει συγγνώμη, λέει, αλλά επιτρέψτε μου, επειδή γνωρίζω λίγο, δεν είναι η σωστή θερμοκρασία για το συγκεκριμένο κρασί. Παρακαλώ φωνάξτε το μέτρο. Λέει, έρχεται το μέτρο, λέει παρακαλώ, λέει, ξέρετε, λέει, παρήγγειλε τάδε κρασί και τα λοιπά. Λέει, μάλιστα κύριε, αλλά δεν έχει σωστή θερμοκρασία. Λέει, μα το έχουμε στο ψυγείο. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να το έχετε στο ψυγείο, αλλά πού το έχετε. Λέει, όπως έχουμε τα άλλα κρασιά. Παρακαλώ, αποσύρετε το κρασί. Θα ήθελα ένα άλλο κρασί. Επειδή ήταν και ελευθερωτικός και γνωστός πελάτης, του θέλω ένα άλλο κρασί. Ένα άλλο μπουκάλι. Δοκιμάζει, λέει: συγγνώμη, λέει, δεν έχει σωστή θερμοκρασία. Αρχίζει, εκνευρίζεται ο σερβιτόρος.
Λέει, σας παρακαλώ, φωνάξτε το μέτρο. Λέει, λυπάμαι, λέει, κύριε, αλλά θα με αναγκάσετε να φύγω από το χώρο σας, διότι δεν με ικανοποιεί το σέρβις σας. Λέει, σας παρακαλώ, κύριε, το κατάστημά μας είναι γνωστό, έχει πάρει διακρίσεις, λέει, πολύ ωραία. Δεν έχει τη σωστή θερμοκρασία. Λέει, σας παρακαλώ, είναι, από το πρωί έχουμε τα κρασιά από χτες στο ψυγείο. Λέει, πολύ ωραία, περιμένετε. Κάνει λοιπόν, λέει, εσείς λέτε ότι είναι σωστή θερμοκρασία. Λέει, μάλιστα. Βγάζει ένα θερμόμετρο, το βάζει στο ποτήρι, λέει, η θερμοκρασία του είναι στους 8 βαθμούς. Εγώ το θέλω στους έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους αφήνει άφωνος. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια είναι λίγο συζητημένο, αλλά... Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, είναι πολύ βαθύ αυτό το παράδειγμα, γιατί πρέπει όσοι ασχολούνται με το χώρο της εξυπηρέτησης του κρασιού στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να έχουν τουλάχιστον γνώση στο πώς να το σερβίρουν και πώς να το διαχειριστούν. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, παρόλο που φαίνονται απλά. Ο καταναλωτής δεν γνωρίζει... Τα τελευταία χρόνια, γιατί μου βάζετε, είπαμε ότι θα υπάρχει ένα λόγο μοπαίγνιο. Υπάρχει το κομμάτι της εκπαίδευσης, έχει αναπτυχθεί σε ένα τέτοιο βαθμό που να ζητάμε και από τον άλλο να είναι γνώστης. Γιατί το να του πει ο διοκτήτης δύο κουβέντες που μπορεί ο διοκτήτης να μην καμία σχέση. Ο διοκτήτης απλώς έχει φτιάξει μια επιχείρηση. Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν σχολές οι οποίες κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι αυτό όμως που λέω. Όπως έχω πει και στους συμφοιτητές μου, όπως έχω πει και στα παιδιά που εκπαιδεύω κατά καιρούς, δεν φτάνει μόνο μία εκπαίδευση σε ένα θρανείο. Πρέπει ο ίδιος να το ψάχνεις, να το αναζητάς, να επιμορφώνεσαι. Θεωρώ ότι το επίπεδο είναι αρκετά καλό. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά ακόμα, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, αλλά πιστεύω όμως ότι έχουμε κάνει άλματα την τελευταία 20ετία σε σχέση με αυτό που υπήρχε πριν. Το κρασί, επαναλαμβάνω, πρέπει να βγει πρωταγωνιστής, γιατί είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον στο φυσικό του χώρο. Και με ένα καλό πάντρεμα της τοπικής κουζίνας μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα. Δηλαδή πραγματικά το τουριστικό προϊόν, το κρασί, μπορεί να το εκτοξεύσει μέσω του εινοτορισμού και όλων αυτών των οποίων υπάρχουν. Να τονίσουμε δε κάτι τελευταίο το οποίο το αφήσαμε, τα παραπονούμενα αφρόδη κρασιά. Και τα ροζέ, συγγνώμη. Και τα ροζέ. Τα ροζέ είναι κρασιά τα οποία είναι πιο απαλά και μπορούν να συνδυαστούν. Έχω μια πορεία, γιατί δεν είμαι τόσο γνώστη στα ροζέ κρασιά. Ναι, ναι. Καταρχήν, χίλια συγγνώμη, γιατί χάνετε λίγο η φωνή σας. Ναι, ναι, τώρα ακούω. Ωραία. Okay. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Θέλω να ρωτήσω, ο τρόπος σε σχέση με το λευκό είναι. Το ροζέ πώς προκύπτει, πώς γίνεται παραγωγή. Το ροζέ προκύπτει από συγκεκριμένες ποικιλίες. Δεν γίνεται κάποια. Μπορεί να παρατηρηθεί κάποια ανάμειξη λευκού και κόκκινου, το οποίο σπανίζει, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες ποικιλίες οι οποίες παράγουν το ροζέ. Και το οποίο είναι και στις προτιμήσεις μου, γιατί είναι ένα κρασί, μια γκάμα κρασιών τα οποία μου αρέσει πάρα πολύ και είναι κρασιά τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και με ψάρι και με λευκά κρέατα και με φρούτα. Ταιριάζει σε απαλές γεύσεις. Δεν θα το φάμε με ένα κόκκινο κρέας, ούτε με χοιρινό. Μπορούμε να το φάμε με κοτόπουλο. Να ετοιμάσουμε ένα πολύ ωραίο πιάτο τυριών ή ένα πολύ ωραίο πιάτο φρούτων που στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε μεγάλη ποικιλία. Μάλιστα. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι λίγο τα ροζέ είναι λίγο αδικημένα. Είναι αδικημένα. Δεν έχουν αναδειχθεί τόσο, δηλαδή γνωρίζουμε το λευκό και το κόκκινο. Ναι, ισχύει αυτό. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι αυτοί που ξέρουν να πίνουν κόκκινο κρασί. Υπάρχει ένα, έτσι Ακούστε τώρα, αυτή είναι πολύ μεγάλη, είναι ακόμα ένας μύθος. Το τι ταιριάζει σε κάποιον και τι του αρέσει είναι υποκειμενική υπόθεση. Δεν υπάρχει μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει σε ένα κρασί. Ούτε κάποιο είναι κακό ή κακό κρασί, καλό ή κακό κρασί.
Φανταστείτε ότι ακόμα και σε κρασιά ίδιας, αν θέλεις, κατηγορίας, λευκό με λευκό, ακόμα και ίδιες περιοχής ή διαφορετικής περιοχής, βγάζουμε διαφορετικά συμπεράσματα για το κρασί. Άρα είναι, το τι αρέσει τον καθένα είναι υποκειμενικό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι που τους ενοχλούν οι τανίνες. Δεν μπορούν να πιούν κόκκινο κρασί. Ή άνθρωποι που το χειμώνα θα πιούν κόκκινο και το καλοκαίρι θα πιούν λευκό. Ή ροζέ. Άρα λοιπόν είναι καθαρά θέμα προσωπικής επιλογής και ιδιοσυγκρασίας. Και τόπου. Φανταστείτε τώρα να πας στη Μακεδονία το χειμώνα. Ή να πας σε πιο κρύα κλίματα. Εξαρτάται και η περιοχή, ναι. Έτσι, έχει να κάνει με την περιοχή, έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία, με τις προτιμήσεις, με το φαγητό που θα φας. Δεν μπορούμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε ότι είναι καλό το κακό, είναι καλό το κόκκινο ή το λευκό καλύτερο. Είναι καθαρά θέμα προτίμησης, επιλογής, ακόμα και επιλογής ώρας. Φανταστείτε λοιπόν... Σωστό, ναι. Βέβαια. Φανταστείτε λοιπόν το χειμώνα με αναμένο το τζάκι, ακόμα και για κάποιον ο οποίος προτιμάει το λευκό κρασί, αν έχει ένα καλό κόκκινο θα το ανοίξει να το πιει με την παρέα του. Έτσι. Πολύ σωστό. Πάμε και στο κομμάτι αφρόβη κρασιά. Εδώ θα πω κάτι που έχω ακούσει διαχρονικά και μας το λέγανε, ας πούμε, σε κάποια μαθήματα. Για να γελάσουμε και λίγο. Τα αφρόβη κρασιά χωρίζονται πάλι σε κατηγορίες. Είναι, λέει, τα κρασιά, τα αφρόβη της πίστας. Ναι, τα βιομηχανοποιημένα που λέμε. Και τα πιο έτσι, ποιοτικά και πιο ακριβά. Να τονίσουμε εδώ ότι... τύπου σαμπανιζέ. Ναι, ναι. Να πούμε, μια που αναφέρεται για τη σαμπάνια, να τονίσουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη περιοχή της Γαλλίας, η περιοχή της Καμπανίας, όπου εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε η λεγόμενη σαμπάνια. Γι' αυτό έχει πάρει και την ονομασία προέλευσης, έτσι. Ένα καλό αφρόδης κρασί, το οποίο έχει μείνει στο μπουκάλι για να γίνει ζύμωση, πώς βλέπουμε ότι, για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει, πώς ένα αφρόδης κρασί είναι πραγματικά ποιοτικό. Όταν βλέπουμε ότι οι φυσαλίδες του είναι μικρές, έχουν συνέχεια και έχουν πλούσιο όγκο. Οι φυσαλίδες με μεγάλο όγκο είναι συνήθως, αυτές που λέμε εμείς που κάνουν κρότο, είναι συνήθως οι βιομηχανοποιημένες. Ο καταναλωτής στη γεύση το καταλαβαίνει. Δηλαδή ένα καλό μοσκάτο ντάστι. Θα δεις τη συνέχεια της φυσαλίδας μέσα στο ποτήρι. Είναι μικρές φυσαλίδες που τρέχουν. Αντιλαμβάνεσαι πολύ πιο εύκολα από ότι τα υπόλοιπα άποψή μου κρασιά όταν το αφρόδης είναι καλό. Και είναι και μια γευστική εμπειρία το αφρόδης κρασί, γιατί μπορείς να το καταναλώσεις με φρούτα. Βλέπω και το συζητήσαμε νομίζω την άλλη φορά όταν κάναμε μια κατηδίαν συνάντηση, ότι βλέπω σε πολλά μαγαζιά να σερβίρουν αφρόδη κρασιά με πατατάκια. Δηλαδή, εντάξει, αυτά τα πράγματα πραγματικά είναι κακοποίηση του αφρόδης κρασιού. Το αφρόδη κρασί είναι ένα ευγενές κρασί, το οποίο με τσιγκλάτε, με αποσυρεμένα φρούτα, με φρούτα γιατί γενικότερα. Τώρα με τσιγκλάτε, συγγνώμη. Εκεί είναι. Πού είστε εσείς, μιλάω στον πληθυντικό, αναφερόμαστε για τον κλάδο. Τουλάχιστον να πείτε, αφού βρε άνθρωποι του Θεού, θες να κάνεις μια επιχείρηση στον χώρο της εστίασης, κάποια βασικά, άκουσε τα. Πρέπει να τα γνωρίζεις, βεβαίως. Άκουσε τα, δηλαδή είναι προς όφελό σου. Βεβαίως και προς όφελό. Είναι κακοποίηση και ταυτόχρονα κάνε τουλάχιστον διαφορά με τον διπλανό, ο οποίος θέλει να νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Γιατί έχουμε μια τάση στην Ελλάδα να είμαστε παντογνώστες. Θίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πολύ σημαντικό. Γιατί ταυτόχρονα θέλω να πω ότι αυτή την περίοδο είστε και κάπου σε κάποιο μπιστρό. Ναι, αυτή την περίοδο συνεργάζομαι με ένα εξαιρετικό χώρο στο Μαρούσι, την πόλη της καταγωγής μου. Είναι ένα καφέ, ένα wine καφέ. Όπου εκεί έτυχε να συναντηθούμε. Όπου εκεί έτυχε να συναντηθούμε και να τα πούμε. Και κάναμε μια πρώτη συζήτηση εκεί και κατάλαβα ότι κάποιος έχει
παρέμβει, επέμβει σε αυτό το κομμάτι, σε σύγκριση με κάποιο άλλο σημείο, χωρίς να θέλω να αναφέρω καμία επιχείρηση τίποτε. Αλλά φαίνεται όταν υπάρχει ένα έμπειρο μάτι ή ένας έμπειρος άνθρωπος σε μια επιχείρηση της εστίασης και το βλέπεις στη λίστα των κρασιών, το βλέπεις σε όλη την παρουσίαση, στο ποτήρι, στο σερβίρισμα, το βλέπεις. Σας ευχαριστώ καταρχάς πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι αλήθεια ότι μετά από 28 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της εστίασης, θεωρώ ότι κάποια βασικά πράγματα τα γνωρίζουμε. Το κρασί, επαναλαμβάνω, είναι ένα ευγενές ποτό, το οποίο θέλει ειδική διαχείριση και από αυτόν που το σερβίρει, αλλά και από αυτόν που το καταναλώνει. Εμείς στο χώρο γενικότερα προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή με όμορφο τρόπο για το πώς μπορεί και τους επιχειρηματίες. Συγγνώμη. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή για το πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον Έλληνα επιχειρηματία. Γιατί στη Γερμανία, θα αναφέρω παράδειγμα, στη Γερμανία παίρνεις όταν μπεις σε ένα κατάστημα, είτε είναι φούρνος, είτε είναι στον χώρο της εστίασης, βλέπεις 2, 3, 4, λέει, πτυχία. Τι είναι? Έχει πάρει για οικονομικά, έχει πάρει για, στο κομμάτι του marketing, έχει πτυχίο στο κομμάτι, ας πούμε, του ΕΦΕ, της ασφάλειας και διαχείρισης τροφίμων, που είναι πολύ βασική πιστοποίηση αυτή για κάποιον που να ανοίξει ένα χώρο εστίασης. Δηλαδή βλέπεις ότι το έχουν φιλοσοφήσει και το έχουν βάλει στην καθημερινότητα, την επαγγελματική και στον χώρο της εστίασης, διαφορετικά στην κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο. Θίγεται ένα πολύ σημαντικό θέμα και μπράβο που το θίγεται. Γιατί, ωραίο να λέμε και τα ευχάριστα, αλλά πρέπει να λέμε και λίγο κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Γιατί έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές, το τι εισπράττουν τελικά. Το τελικό προϊόν, ασφαλώς. Και το τελικό προϊόν δεν είναι μόνο ένα ποτήρι κρασί που κάποιος θα πιει. Στην τελική μπορεί να το πιει στο σπίτι του. Βγαίνει για να απολαύσει όλη αυτή την περιποίηση και όλο αυτό το know-how που λέμε εμείς, ενός καλού σέρβις. Ναι, έχουμε θέμα, αλλά έχουν μπει στο χώρο της εστίασης τα τελευταία χρόνια νέοι επιχειρηματίες, ενώ νέα παιδιά, με άλλη κουλτούρα και άλλη φιλοσοφία, και πράγματι έχω δει πολύ μεγάλα βήματα, τουλάχιστον έχουν μάθει να ακούνε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με χαροποιεί πολύ το γεγονός αυτό. Αυτό είναι και το ευχάριστο, αυτή είναι και η ελπίδα. Αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Οι παλιότεροι επιχειρηματίες δεν ακούγαν. Ναι. Αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, διότι έχω περάσει λίγο από το χώρο σαν συνεργάτης στο κομμάτι της διαφήμισης και της προβολής σε περιοδικά. Αλλά είχα παλιάτες που ήταν στο χώρο της εστίασης. Αρκετοί ήταν αυτοί που γνώριζαν τα πάντα. Σύμβιο στο φαινόμενο. Έχει τύχει να μπω σε κουζίνα γαλλικού εστιατορίου στο Κολωνάκι και έφυγα τρέχοντας. Δεν θα πω ούτε το όνομα. Δυστυχώς ακόμη το εστιατόριο υπάρχει. Για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ακόμη έχει την απορία ο ιδιοκτήτης γιατί δεν πήγα να του μιλήσω. Έχουν συμβεί τραγελαφικά πράγματα. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με την κουλτούρα. Σου λέει, έχω γαλλικό εστιατόριο. Ναι. Και άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Ακριβώς. Γιατί μια που αναφέρεται για το γαλλικό εστιατόριο, και επειδή είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να δουλέψω παλιότερα στο καλύτερο γαλλικό εστιατόριο της Ελλάδος, οι προδιαγραφές τους είναι αυστηρότατες και στο σέρβις αλλά και στην παραγωγή των εδεσμάτων. Εκεί λοιπόν με τους επιχειρηματίες έχουμε ένα θέμα. Τονίζω ότι οι νεότεροι είναι πολύ πιο, έχουν ανοιχτό πνεύμα, ακούνε. Να πω αυτό για να μην μακρηγορούμε για το θέμα αυτό, ότι καλό θα ήταν να θεσπιστούν κάποιες προϋποθέσεις για κάποιον ο οποίος θέλει να ανοίξει ένα εστιατόριο, ένα χώρο εστίασης. Προϋποθέσεις είναι οπωσδήποτε ένα χρονικό διάστημα, αν δεν έχει ένα πτυχίο τουριστικής σχολής, τουλάχιστον να κάνει κάποια ταχύρυθμα σεμινάρια. Θέλει οπωσδήποτε πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, θέλει οπωσδήποτε γνώση των εδεσμάτων, του κρασιού, της μπύρας, του τσίπουρου, δηλαδή
τα βασικά προϊόντα μπορεί να πουλήσει κάποιος μέσα σε ένα μαγαζί. Θίγεται μια άλλη κατηγορία που έχει τύχει πριν μερικά χρόνια να παρουσιάσουμε από την εκπομπή μας, είναι τα αποστάγματα. Μια αποστάγματα. Πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Αναπτύσσεται στην Ελλάδα, βέβαια, και εκεί έχουμε πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά το πώς πρέπει να σερβίρεται ένα απόσταγμα, ένα μπράντι. Να πούμε εδώ ένα tip. Μια που το αναφέρατε. Βεβαίως. Γίνεται μια πολύ μεγάλη παρερμηνία όταν μπαίνουν άνθρωποι και καταναλωτές και ζητάνε ένα κονιάκ. Το κονιάκ επίσης είναι στην περιοχή Κονιάκ, προέρχεται από την περιοχή Κονιάκ της Γαλλίας και όχι τυχαία, γιατί εκεί γίνεται ακριβώς η διαδικασία δημιουργίας του με αυστηρά κριτήρια και ονομασία προέλευσης. Δεν το βρίσκεις πουθενά αλλού αυτή τη σύσταση του συγκεκριμένου ποτού. Στην Ελλάδα όλα αυτά που θεωρούνται κονιάκ είναι μπράντι, δεν είναι κονιάκ. Έχει σημασία αυτό να το πούμε, γιατί ζητώντας λοιπόν ένα κονιάκ, δεν θα πιούμε ένα κονιάκ, θα πιούμε ένα μπράντι. Αν θέλουμε ένα πραγματικό κονιάκ, θα πρέπει να πάρουμε ένα κονιάκ το οποίο είναι γαλλικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό δεν το έτσι. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Το ξεκαθαρίσουμε. Και βέβαια μάλιστα. Και το πώς σερβίρουμε ένα ποτό. Το πώς το σερβίρουμε, πώς ο καταναλωτής θα το απολαύσει καλύτερα και τι μπορεί να συνοδευτεί. Πολλοί κόσμοι, ας πούμε, δεν γνωρίζει ότι το ουίσκι σερβίρεται με μαύρη σοκολάτα. Το οποίο κάνει εξαιρετικό συνδυασμό. Ένα ποτήρι καλό ουίσκι χωρίς πάγο, χωρίς νερό, με ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας δίπλα. Μπορούμε μόνο να το λέω γιατί... Μπορούμε μόνο να στάξουμε 2-3 σταγόνες νερού μέσα στο ουίσκι μας, και αυτό γιατί δημιουργεί χημική αντίδραση και το νερό λειτουργεί ως βόμβα στο ουίσκι και απελευθερώνει όλα τα αρώματα. Όταν βάζουμε πάγο, και πολύ χειρότερα όταν βάζουμε αναψυχτικό, κακοποιούμε το προϊόν. Δεν πίνουμε ουίσκι. Το ουίσκι σε καμία περίπτωση δεν θέλει ούτε αναψυχτικό, ούτε πάγο. Μόνο νερό και αυτό σταγόνες. Όχι ποσότητα. Στο κομμάτι, μια και το ανοίξαμε το θέμα, στο κομμάτι των αποσταγμάτων βέβαια έχουμε το κομμάτι που λέγεται το ούζο σε διάφορες περιοχές. Όπως κάποιοι παραγωγοί έχουν εξειδικεύσει σε αυτό το κομμάτι και, και κάνουν παραγωγή αποσταγμάτων, είναι και το τσίπουρο. Και είναι και το τσίπουρο που είναι διαδεδομένο πάρα πολύ. Ένας γνωστός παραγωγός, επιτρέψτε μου και ζητώ συγγνώμη, είναι ο Παπατζημόπουλος, γνωστός. Πολλοί άλλοι έχουν τολμήσει και μάλιστα έχουν λίγο πειράξει και τις γεύσεις. Ανοίγεται μεγάλη κουβέντα τώρα για αυτό το κομμάτι. Έχει τύχει να πάω σε 2 εκθέσεις και γι' αυτό το αναφέρω. Η συζήτηση μπορεί να γίνει για όλο αυτό το πεδίο και το πώς πρέπει να γίνουμε όλοι μας καταναλωτές με αυστηρές προδιαγραφές. Εγώ λέω πάντα να γίνουμε τουλάχιστον συνειδητοί καταναλωτές. Ακριβώς. Και να μην φοβόμαστε. Σας το λέω δυνατά, εγώ που ευτυχώς δεν έχω φάει ξύλο, να αποσύρετε μπουκάλια, γιατί κάποιοι γνώστες, θεωρούνται γνώστες, θέλουν να μας προωθήσουν μπουκάλια που έχουν ξεμείνει πίσω στα ψυγεία. Απαράδεκτο. Οποιασδήποτε ποιότητας ψυγείων, μόνο και μόνο για να φύγει η παρτίδα. Γιατί πιέζει και η κάθε εταιρεία. Αυτό λέω διαχρονικά, δεν το λέω για σήμερα. Φυσικά, ισχύει αυτό που λέτε. Είναι σωστό. Θα έχουν δώρο ένα κασόνι παλιότερα ή 2-3 μπουκάλια παραπάνω εάν καταφέρουν και διώξουν την παρτίδα που τους έχει μείνει. Εμείς δεν θα γίνουμε αρρωγή του κάθε μαγαζάδρα ο οποίος δεν γνωρίζει και δεν διασφαλίζει τον ίδιο τον εαυτό. Γι' αυτό και μετά όταν πάμε σπίτι λέμε έχουμε βαρύ κεφάλι, σηκώθουμε κεφάλι, γιατί δεν έχουμε προσέξει τις ετικέτες, γιατί δεν έχουμε προσέξει τις θερμοκρασίες, γιατί δεν έχουμε προσέξει το πώς έχουν ανοιχτεί τα μπουκάλια,
γιατί δεν έχουμε προσέξει αν είναι καθαρός ο σερβιτόρος. Όλα έχουν είναι, τη σημασία τους. Βέβαια. Είναι ορισμένα πράγματα, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά μιλώ σαν καταναλωτής. Ο καθένας μας τα έχει δει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε. Μα καθέστε σε ένα εστιατόριο, σε ένα ακριβό εστιατόριο όταν πηγαίνετε και είναι επιλογή σας και θέλετε ένα ποιοτικό κρασί και εξηγήσαμε τι είναι το ποιοτικό κρασί. Βεβαίως. Που θα το πληρώσετε, εσείς θα το πληρώσετε. Βεβαίως. Άρα έχετε την απέτηση, όπως το παράδειγμα σας έφερα και το αστείο παράδειγμα με τη θερμοκρασία. Άρα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε κάτι το οποίο δεν σας ευχαριστεί. Είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας ξεκάθαρα. Το κρασί, το λευκό ή το ροζέ ή το κόκκινο πρέπει να πίνετε στη σωστή θερμοκρασία και να σερβίρετε με τον κατάλληλο τρόπο. Ας τσινήσει ο οποιοσδήποτε μαγαζάτορας, μα εγώ ξέρω το κρασί να... Όχι, πάρτε το πίσω. Είναι δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει την απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος. Το κρασί, σας το ξαναλέω, είναι ένα προϊόν το οποίο σερβίρεται και διαχειρίζεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και είναι ένα ευαίσθητο προϊόν το οποίο μέχρι ακόμη και στο ποτήρι που στέκει, και εδώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί το σερβίρουμε σε ένα ποτήρι λευκό, κόκκινο, ροζέ, αλλά το συνδυάζουμε με ένα φαγητό που είπαμε προηγουμένως, θα σταθεί και κάποια λεπτά μέχρι να καταναλωθεί όλο το περιεχόμενο από το ποτήρι μας. Έτσι. Άρα αρχίζει και η θερμοκρασία του αλλάζει. Πρέπει να, από την αρχή να έχει αυτή τη θερμοκρασία που μπορεί να κάπως να διδευτεί και στο ποτήρι. Μα γι' αυτό και είπα πριν και το ξανατονίζω ότι κατά τη διαδικασία σερβιρίσματος ενός κρασιού λευκού προκειμένου θα πρέπει, είναι πολύ βασικό τύπο αυτό, μαζί με το μπάγο και το νερό αφού πρώτα το έχουμε 10 λεπτά παγώσει πριν το σερβίρουμε, είναι σημαντικά πράγματα αυτά, προσθέτουμε και λίγο χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι τι κάνει, κρατάει θερμοκρασία του πάγου σταθερή, δηλαδή έχουμε το μπουκάλι του κρασί το οποίο έχει σταθερή θερμοκρασία του. Αυτό κρατήστε το και για το σπίτι όταν έχετε καλεσμένους. Φυσικά. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το κρασί το λευκό λοιπόν, να το και επίσης μου δώσετε μια πολύ ωραία πάσα. Όταν πίνουμε ένα ποτήρι κρασί για να το απολαύσουμε, για να αισθανθούμε το άρωμά του, την επίγευσή του, το σώμα του, θα το καταναλώνουμε με ηρεμία και σιγά σιγά. Μετά τα 12 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχουμε δοκιμάσει το κρασί μας, χάνεται όλη η αρωματική, όλο το άρωμά του. Θα πρέπει όμως να το δοκιμάζουμε με ηρεμία και σιγά σιγά. Παρατηρώ ανθρώπους οι οποίοι πίνουν κρασί και το πίνουν γρήγορα ή γεμίζουν το ποτήρι μέχρι πάνω. Ούτε την επίγευση μπορούν να πάρουν, ούτε τα αρώματά του μπορούν να γευτούν. Και πολύ σημαντικό επίσης που δεν το ανέφερα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, είναι ότι κατά τη διαδικασία που δοκιμάζουμε ένα κρασί ή που πίνουμε ένα κρασί, έχουμε καθαρίσει το στόμα μας με νερό και τις πρώτες γουλιές ας κρατήσουμε το κρασί για λίγα δευτερόλεπτα στο στόμα μας και μετά, αφού το καταπιούμε, ας αρχίσουμε και αρχίσουμε να μασάμε τα αρώματα. Δηλαδή, όπως ακριβώς μασάμε, θα αρχίσουμε να μασάμε αφού έχουμε καταπιεί το κρασί. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να πάρουμε όλα τα αρώματα που έχει το κρασί και να αισθανθούμε όλη την επίγευση που έχει. Είναι ιεροτελεστία το κρασί, είναι μύηση, δεν είναι κάτι απλό. Και είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Και έχει πολύ ωραίους συνοδοιπόρους, γιατί πάντα δημιουργεί, δίπλα σε ένα μπουκάλι κρασί, δημιουργεί μια, πάντα βλέπεις ωραίες παρέες. Έχω τύχει, μια που το αναφέρεται, σε πραγματικό περιστατικό, τραπέζι φίλου επιχειρηματία, που ήρθε στο μαγαζί που ήμουν τότε, στο εστιατόριο που ήμουν τότε, στην Κηφισιά, να κλείσει μια συμφωνία. Γιατί ως γνωστόν όσοι είναι στον επιχειρηματικό χώρο γνωρίζουν ότι οι καλύτερες δουλειές κλείνονται μεταξύ τύρου και ίνου, έτσι. Σωστό. Λοιπόν, και πραγματικά το στήσιμο που κάναμε
στο μενού και στο κρασί που επιλέξαμε για το συγκεκριμένο επιχειρηματία, γνωρίζοντας τις συνήθειες του, προτιμήσει, ναι. Όσο και σας κάνει εντύπωση, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να κλειστεί η συμφωνία. Γιατί ήταν καταλυτικό, αφού την επόμενη φορά με πήρε τηλέφωνο ο φίλος και μου λέει πολλά μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί η διάθεση. Βέβαια, ναι, βέβαια. Πολύ... το γεύμα, το κρασί. Έτσι, πολύ σημαντικό πράγμα. Δημιουργεί το περιβάλλον εκείνο. Γεννά θετικές σκέψεις και συναισθήματα. Ζευγάρια τα οποία έχουν μαλώσει. Έχουν κάνει ένα δείπνο με κρασί και καλό φαγητό και έχει ξαναθερμανθεί η σχέση τους. Το κρασί συνοδεύει τους πάντες. Ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε μακρά παράδοση το κρασί από την αρχαιότητα μέχρι και τώρα, τα συμπόσια στην αρχαία Ελλάδα γινόταν με τη συνοδεία κρασιού. Έχουν γραφτεί επίσης τραγούδια για το κρασί, αμέτρητα. Βέβαια. Πάντως να πω αυτό, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Η περιοχή καταγωγής μου, έχω μεγαλώσει και ζω στο Μαρούσι, έτσι. Ναι. Αλλά η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τα Γιάννενα. Λοιπόν, είμαι κοντά στη Ζήτσα, τέλος πάντων. Στο... Μα, βέβαια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω αυτό, ο θείος μου έβγαζε κρασί. Την Κλιματιά, σε ένα χωριό πολύ κοντά στη Ζήτσα. Και μου είχε φέρει λοιπόν τότε που είχα πάει στο χωριό ένα κρασί το οποίο ήταν εφιαλωμένο σε μπύρα. Το είχαν βάλει σε μπύρα. Ήταν τοπικό σύνο Ζήτσας. Όταν λοιπόν το άνοιξε, αυτό το άρωμα, αυτή η ζωντάνια που έβγαλε αυτό το μπουκάλι κρασί, δεν θα το ξεχάσω ποτέ μου. Καλά, δεν μιλάμε για τη γεύση. Σε κάθε περιοχή λοιπόν της Ελλάδας έχουμε μικρούς θησαυρούς. Βέβαια. Έχουμε μικρούς θησαυρούς. Αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Το μικροκλίμα, αλλά και η ψυχοσύνθεση και του κόσμου και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, το χώμα, ο αέρας, τα βουνά, στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, στη Βόρεια Κρήτη, βγάζουν ένα εξαιρετικό κρασί. Γιατί είναι το βουνό, η οροσειρά εμποδίζει τους θερμούς, το θερμό άνεμο που έρχεται από την Αφρική και στο συγκεκριμένο σημείο βγάζουν ένα εξαιρετικό κρασί το οποίο το εξάγουν όλο. Δεν προλαβαίνει δηλαδή να δοθεί στην τοπική αγορά. Επίσης χαρακτηριστικά τα κρασιά από τη Χαλκιδική. Ναι, το συζητάμε. Φοβερά κρασιά. Φοβερά κρασιά. Και τι να πούμε τώρα, να πούμε για τα νησιά μας. Τι να πρωτομολογήσουμε, να πούμε για τη Σαντορίνη που βγάζει για μένα προσωπική εκτίμηση. Ένα καλό σαντορινιό κρασί είναι εμπειρία ζωής, αποκάλυψη. Δεν μιλάμε για το Βυσαντό που αν κάποιος έχει πάει Σαντορίνη και το πει με το ηλιοβασίλεμα απέναντι του. Πολύ σωστό. Στις προτάσεις για τη Σαντορίνη έχουν πάντα μέσα επίσκεψη σε οινοποιείο. Βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση όπου και να ψάξετε στο κομμάτι της Σαντορίνης να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι επίσκεψη σε οινοποιείο και ιδιαίτερα πώς γίνεται επειδή είναι και, ας το πω η ναυαρχίδα το Βυσάντο. Το Βυσάντο, ναι. Είναι το πιο γνωστό, ναι. Χωρίς να θέλουμε να αφήσουμε κανένα άλλο κρασί και παραγωγούς. Αλλά είναι δεδομένο. Ναι, είναι... Σε όλα τα πακέτα δηλαδή, που έχουν σχέση με τη Σαντορίνη προς τους ξένους επισκέπτες, υπάρχει αυτό το κομμάτι. Μιλήσαμε για όλη την Ελλάδα. Να τονίσουμε δε ότι και η περιοχή της Αττικής βγάζει εξαιρετικά κρασιά. Έχει... Εξαιρετικά εινοποιεία. Βέβαια και διαχρονικά. Έχει να επιδείξει και διακρίσεις και πολύ σημαντικές ετικέτες. Μην ξεχάσουμε μια άλλη ποικιλία, ο Ροδίτης. Ο Ροδίτης βέβαια, τη λησμονήσαμε, ναι. Είναι από τις αγαπημένες. Όπου βλέπουμε σε κάποιες φιάλες ένα συνδυασμό Ροδίτη με άλλη ποικιλία. Αυτό γίνονται συχνά, ο συνδυασμός υπάρχει, το συναντάς και στα κόκκινα και στα λευκά σου και στα ροζέ. Όταν ο συνδυασμός είναι επιτυχημένος,
Το αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Βλέπουν δηλαδή ότι η υνοπαραγωγή μας, πέραν από τις βασικές ποικιλίες, προσπαθούν να βγάλουν και νέα κρασιά. Ναι, ισχύει αυτό. Κάνουν δηλαδή... έχουν και κάνει... κάνουν και κάποιες, εγώ θα τις πω, απόπειρες που αρκετές φορές είναι και επιτυχημένες. Έχουν γίνει στο παρελθόν πάρα πολλές τέτοιες απόπειρες. Όντως είναι επιτυχημένες. Θέλω να πω ότι τώρα υπάρχει τάση στα λεγόμενα βιολογικά κρασιά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Έτσι, γίνεται μια εινοποίηση η οποία είναι απαλλαγμένη από κάποια στοιχεία τα οποία τα κάνει ακόμα πιο σημαντικά. Και μην ξεχνάμε ότι το κρασί δεν μπορούμε να το απομονώσουμε από το τοπικό κλίμα, από τον ντόπιο χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Ναι. Που, έστω ότι έχω ένα μεγάλο σπίτι. Mm-hmm. Πού θα μπορούσα να δημιουργήσω χώρο φύλλα της αποθήκευσης έχοντας αγοράσει κάποιες φιάλες, ένα σημαντικό νούμερο, 30, 40, 50 φιάλες. Ναι. Καταρχάς θα πρέπει να ξέρουμε ότι το κρασί θέλει ησυχία, δεν θέλει φασαρία, κατά προτίμηση στο υπόγειο. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε να έχουμε ένα υπόγειο, να αποθηκεύσουμε εκεί τα κρασιά μας, όπως είπαμε πριν, οπωσδήποτε όχι όρθια, να βρέχει το φελός, σε ένα ήσυχο και δροσερό μέρος. Προσοχή, τα λευκά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να τα καταναλώσουμε μέσα στον πρώτο χρόνο. Και τα περισσότερα κρασιά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τα οποία είναι πολύ σπάνια να τα έχουμε στην ευρεία κατανάλωση, θα πρέπει μέσα στα 2-3 χρόνια να καταναλωθούν από την ημερομηνία εινοποίησής τους. Έτσι. Υπάρχει το εξής που θέλω να ρωτήσω για το κόκκινο κρασί. Τουλάχιστον όσοι είναι λίγο μοιημένοι, ότι αυτό μας το βάζανε και σαν τεστ, να γελάσουμε και λίγο, ότι από το μπουκάλι μπορείς να καταλάβεις την ηλικία του. Αυτό, εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι μετά το τρίτο χρόνο, τρίτο προς πέμπτο χρόνο, αρχίζει και ενηλικιώνεται κάπου, ανάλογα με την ποικιλία και τα λοιπά. Αυτά είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερα κρασιά. Είναι κρασιά τα οποία γίνονται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, με πολύ μικρή παραγωγή. Η μεγάλη ποσότητα των κρασιών που δίνονται στην ευρία αγορά. Εξού και μερικές φορές έχουμε και αρρύθμιση στις φιάλες. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα κρασιά είναι πάρα πολύ ακριβά για το μέσο καταναλωτή. Υπάρχουν αυτά τα κρασιά. Υπάρχουν κρασιά τα οποία μπορούν να αντέξουν και 20 και 30 χρόνια. Έτσι. Κόκκινα εννοώ. Δεν είναι όμως, δεν είναι εύκολο κάποιος να τα αγοράσει. Τα περισσότερα κρασιά πρέπει να καταναλωθούν, όπως προείπα, στα 2 με 3 χρόνια από την ημερομηνία εινοποίησής τους. Το δε κόκκινο, η γύρανση που λέμε εμείς, η ωριμότητα ενός κρασιού κόκκινου, είναι μια διαδικασία η οποία περιέχει κινδύνους. Το κρασί δηλαδή μπορεί να αλλοιωθεί η γεύση του, να αλλοιωθεί το συστατικό του. Πάμε σε κάποιο άλλο χαρακτήρα. Παίζει ρόλο και το βαρέλι. Το βαρέλι στην εινοποίηση παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Το βαρέλι πρέπει να είναι ξύλινο, να είναι γεμάτο με το υλικό μας και να το έχουμε στο υπόγειό μας. Δεν, προς Θεού, θέλουμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε εινοποίηση κρασιού σε βαρέλι που χρησιμοποιηθεί πριν από κάποιο άλλο προϊόν, έτσι. Υπόσχομαι να κάνουμε και άλλη εκπομπή, να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να μιλήσουμε γενικά πώς στέκονται τα ελληνικά κρασιά παγκόσμια, ναι, για, για τα κρασιά της Ευρώπης, αλλά και της υπόλοιπης βιβλίου. Μία επίσης κατηγορία είναι τα κρασιά από την Αργεντινή, Χιλή ή από την Καλιφόρνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, και λόγω κλίματος, έχουν κάνει
θαυμάσια βήματα, μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό, αλλά βέβαια είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Έχουν προβολή, έχουν διαφήμιση και έχουν και δυνατό marketing. Δηλαδή όλο το marketing plan της προβολής και της οργάνωσης κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα. Είναι η Χιλή, είναι η Αργεντινή, είναι η Ισπανία, είναι η Νότια Γαλλία, είναι, μην ξεχνάμε την Ιταλία, που είναι πρωταγωνιστές και όσον αφορά το κομμάτι της εστίασης και του κρασιού είναι στις πρώτες θέσεις. Είμαστε εμείς που ακολουθούμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα αρκετή δουλειά. Όπως υπόσχομαι άλλη φορά να έχουμε και κάποιο ας το πω ανοιχτήρι. Ναι. Θα έχουμε ένα μπουκάλι κρασί για να δείξουμε. Ένα μπουκάλι κρασί, να φέρουμε ένα-δύο ποτήρια διαφορετικά. Λίγο να σας δείξουμε. Μπορούμε να δείξουμε τώρα το ανοιχτήρι του όπως πρέπει. Έχουμε ένα ανοιχτήρι κοντά μας. Το έχουμε για να δείξουμε αν χρειάζεται. Ποιο είναι το ανοιχτήρι που πρέπει να έχει ο καθένας για να ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί. Να το δείξουμε. Ναι, είμαστε live. Ναι, βεβαίως. Εγώ να πω ότι πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, να είστε πάντα συντονισμένοι στο NSTV Live, γιατί έχουμε μια μεγάλη γκάμα εκπομπών και βέβαια συντονισμένοι στην εκπομπή μας, ταξιδεύοντας τον κόσμο. Λοιπόν, ας δείξουμε τώρα το ανοιχτήρι. Πολύ απλά είναι αυτό ακριβώς εδώ. Μπορείτε να το δείξετε κι εσείς πώς ανοίγει και το κόφτη του βεβαίως. Με αυτό κόβουμε το επάνω μέρος, το κεφάλι του μπουκαλιού. Δεν το πετάμε, το αφήνουμε δίπλα, ανοίγουμε αυτό εδώ το μπουκάλι μας με τον τρόπο που είπαμε πριν, δεν τραβάμε το φελό, απλά σταθερά, κρατώντας σταθερό το φελό, γυρίζουμε τη βάση του μπουκαλιού και ανασηκώνουμε σιγά σιγά το φελό μας για να βγει σε συνδυασμό πάντα με το γύρισμα που κάνουμε στη βάση. Εγώ κάπου εδώ σας αφήνω με την περιέργεια γιατί σε άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε εκτενές και θα δείξουμε μάλιστα. Βεβαίως, αυτά θα το δούμε σαν εικόνα. Απλά αυτή τη φορά είπαμε κάποια γενικά στοιχεία, κάποιες ας το πω συμβουλές και όχι μόνο στο κομμάτι του κρασιού. Κάναμε μια εκτενή αναφορά στο θέμα μας που ήταν είναι ο τουρισμός. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο και να προβληθεί περισσότερο, όπως και άλλα κομμάτια, προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, που έχει μια μεγάλη γκάμα και σε διαφορετικές περιοχές, και τα αποστάγματα, όπως πολύ σωστά είπαμε τον κύριο Λόλη. Και γενικότερα θέλω να πω αυτό που έχουμε ξαναπεί εδώ, ότι αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος, απλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, έχοντας προϊόντα όπως είναι τα μανιτάρια. Υπάρχει ολόκληρο το λεγόμενο χρηματιστήριο των μανιτάριων. Και δόξα τω Θεώ, σε αυτή τη χώρα έχουμε αρκετές ποικιλίες και όχι μόνο, έχουμε πολλά βότανα. Τα βότανα είναι τα οποία προλαμβάνουν ασθένειες. Τα οποία αρκετά ή και αρκετά είναι συστατικά σε ένα κρασί. Να φανταστείτε, ναι, καλά, ένα κρασί μπορεί πέρα από το πρωτογενή. Είναι επίσης η ξηρή καρπή. Ξηρή καρπή. Στο οποίο κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα ιδιαίτερη εκπομπή για τον ξηρό καρπό στην ευρύτερη του έννοια. Η ξηρή καρπή στο κρασί είναι ξηρή καρπή, τα φρούτα, τα λουλούδια, όλα αυτά. Βλέπετε από την ίδια την υγεία, από την ίδια τη φύση, πώς συνδυασμοί γίνονται για να έχουμε στο
σε ένα μπουκάλι, ένα κρασί, πώς να φτάσει στο ποτήρι μας το κρασί. Το κρασί είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πολυπλοκότητα, έχει αρμονία, έχει ισορροπία, είναι, το αποτέλεσμά του είναι συντελεστής πολλών παραγόντων και όχι μόνο αν το κρασί μας είναι γλυκό ή λιγότερο γλυκό, συμμετέχουν πολλοί παράγοντες για να προκύψει ένα κρασί ισορροπημένο, με ταυτότητα και γευστικά άρτιο. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λου, που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο». Σας περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη, πάντα με εκπλήξεις, με ιδιαίτερες εκπομπές που θα δείτε φέτος. Ευχαριστώ τους αγαπητούς τηλεθεατές. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και από μένα.